χθες στα πλαίσια ενός διαλύματος που έγινε από το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στο οποίο συνέδριο συμμετείχα και σε λίγη ώρα θα αναχωρήσω για να συμμετάσχω και σήμερα και αύριο. Υπήρξε μία σύσκεψη ευρεία στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Δικτύων του κ. Δέδε. Μία σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι τέσσερις δήμαρχοι των παραλιακών δήμων του νομού μας, ο κ. Ανδρικόπουλος, ο κ. Σταματόπουλος δεν ήταν, ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεωνάρδος, ήταν ο κ. Παγκυριάκος Ανίβας και εγώ. Μία σύσκεψη που αφορούσε την ολοκλήρωση των έργων του αυτοκινητόδρομου, των έργων της Ολυμπίας Οδού. Τα έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί η Ολυμπία Οδός είναι έργα κυρίως αποχετευτικά ομβρίων. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα γιατί οι μελέτες είχαν γίνει περίπου το 2000-2004. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, απαιτούνται συμπληρωματικές μελέτες και συμπληρωματικά έργα. Τέτοιου έργα απορροής των ομβρίων υδάτων είναι απαραίτητα για να υπάρχει ασφάλεια και στις περιουσίες αλλά και στους κατοίκους. Υπήρξε μια προμελέτη και πρόταση από πλευράς της Ολυμπίας Οδού και πάνω εκεί έγινε κουβέντα και αποφασίσαμε, πήραμε τις τελικές αποφάσεις το τι πρέπει να γίνει. Έτσι για να σας ενημερώσω για το κομμάτι που αφορά το Δήμο Κορινθίων θα σας πω ότι η αρχική πρόταση ήταν μια πρόταση η οποία είχε απορροή των ομβρίων υδάτων με τελικό αποδέχτη τη θάλασσα. Μετά από δική μου πρόταση, η οποία έγινε και δεχθεί, ουσιαστικά τροποποιούνται οι μελέτες και θα γίνεται η απορροή σε λιμνοδεξαμενές, σαν και αυτή που είναι στον κόμβο της αρχαίας Κορίνθου. Η συγκεκριμένη λιμνοδεξαμενή έχει λειτουργήσει πάνω από 15 χρόνια με άριστα αποτελέσματα. Συλλέγει τα νερά του αυτοκινητόδρομου σε ένα μήκος πάνω από 6 χιλιόμετρα. Οδηγείται σε συγκεκριμένη λιμνοδεξαμενή το νερό. Από εκεί, επειδή είναι απορροφητική αυτή η λιμνοδεξαμενή, ουσιαστικά εμπλουτίζεται ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Αυτή είναι μια καλύτερη προσέγγιση. Μια προσέγγιση οικολογική και μια προσέγγιση που ουσιαστικά βοηθάει το αρνητικό ισοζύγιο που έχουμε στο υδάτινο δυναμικό στην παραλιακή ζώνη του νομού που έχει οδηγήσει τεράστιες εκτάσεις σε υφαλμήρωση και ερημοποίηση. Ουσιαστικά ενισχύουμε τον υπόγειο υδροφορέα, θα ενισχύουμε τον υπόγειο υδροφορέα με αυτές τις λιμνοδεξαμενές. Εγώ θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω τους μελετητές στην Ολυμπία Οδό η οποία αποδέχτηκε αυτή την πρόταση αλλά και τον κύριο Δέδε ο οποίος κινεί τις διαδικασίες όλο αυτό το διάστημα για να ολοκληρωθούν τα έργα της Ολυμπίας Οδού και να έχουμε ένα δρόμο ο οποίος θα είναι ταυτόχρονα και ασφαλής για τους περίγους, τους κατοίκους του νομού Κορινθίας, τους κατοίκους, αν θέλετε, της παραλιακής ζώνης που είναι κάτω από τον αυτοκινητόδρομο και τον προαστιακό. Ένα άλλο θέμα που κουβεντιάσαμε και πάρθηκαν αποφάσεις ήταν το θέμα του περιφερειακού δρόμου που πρέπει να κατασκευαστεί και θα κατασκευαστεί, όπως υπόθηκε κατά τη σύσκεψη, παράλληλα με τον προαστιακό και τον αυτοκινητόδρομο. Ένα δρόμο που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός για να αποσυμφορηθεί σε μεγάλο βαθμό η παλαιά εθνική οδός που από το Κιάτο μέχρι την Κόρινθο δημιουργεί τεράστια προβλήματα γιατί διασχίζει πυκνοδομημένα χωριά, τον αστικό ιστό λοιπόν τον παραλιακό, δημιουργεί τεράστια προβλήματα και ενόχλησης των κατοίκων και ασφάλειας γιατί έχουμε πάρα πολλά θανατηφόρα ατυχήματα και όχι μόνο, αλλά θα οδηγήσει και σε καλύτερες συνθήκες, σε καλύτερες συνθήκες για αυτούς που θέλουν να, για επαγγελματικούς λόγους ή για οποιοδήποτε λόγο, θέλουν να επισκεφτούν από το Κιάτο την Κόρινθο ή αντιστρόφως. Και εδώ λοιπόν, εγώ θα ήθελα δημόσια να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Δικτύων, τον κύριο Δέδε, που με δική του πρωτοβουλία ένα έργο που δεν είχε αρχικά σχεδιαστεί, δεν ήταν στο αρχικό πλάνο των παραχωρήσεων, έτσι, και ήταν και ένα αίτημα που το είχε παλέψει και ο ίδιος ως αντιπεριφερειάρχης, αλλά και εμείς παλαιότερα από τη δεκαετία του 2000 ως Δήμοι, όλοι είχαμε παλέψει να υπάρξει αυτό το
παράλληλο δίκτυο που θα αποσυμφορήσει την παλαιά Εθνική Οδό. Αυτά όλα λοιπόν είναι πολύ σημαντικά έργα. Σημαντικά έργα που θα αναλάβουν όχι μόνο τις μελέτες αλλά και την κατασκευή στα πλαίσια των παραχωρήσεων να εκτελεστούν αδαπάνως για όλους τους Δήμους και θα αλλάξουν, πιστεύω, το τοπίο που υπάρχει στο παραλιακό μας μέτωπο.